Περνάμε στο δεύτερο μέρος, Γιώργο. Να πάμε στον πρωτοπόρο τώρα. Καταρχήν ήρθε ένα μήνυμα στο Messenger από ένα φίλο από την Πρέβεζα, από ό,τι βλέπω είναι εδώ. Δεν λέει κάτι για την ομάδα του. Λέει ότι μας ευχαριστεί πολύ που παρουσιάζουμε τα παιχνίδια της Γάμα Εθνικής και του Πέμπτου Ομίλου. Λες και είμαστε η Αθλητική Κυριακή και έχουμε εικόνα και ρεπορτάζ. Να σε καλά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε, και μπράβο στον Ανδρέα που πραγματικά μοχθεί για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα και για να έχετε εσείς αυτή την εικόνα. Εντάξει, ο Ανδρέας είναι και λίγο high definition, υψηλής ευκρίνειας εικόνα, το ψάχνει. Λοιπόν. Εγώ ξέρω κάθε Δευτέρα πρωί. Ναι, λοιπόν. Πώς είναι ο Ανδρέας. Λοιπόν, να είναι καλά. Ο άνθρωπος, ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ που έχουμε τηλεθεατές και εκτός νομού Κέρκυρας και αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, δάσκαλε. Θα πάμε εκτός Κέρκυρας γιατί έχουμε τα παιχνίδια των υπόλοιπων ομάδων του ομίλου. Και πρέπει να πάμε στον πρωτοπόρο τώρα, τον Τηλικράτη, ο οποίος από χθες είναι πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα. Έστω κι αν ο Αχέρων έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ναι. Γενικά θα ασχοληθούμε με τον Τηλικράτη αυτήν την εβδομάδα γιατί έχουμε και το παιχνίδι της Λευκύμης. Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι του Τηλικράτη που ήθελε διακαεί όπως και πώς δηλαδή τους τρεις βαθμούς της νίκης. Το διεκδίκησε με αξιώσεις απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει υποβιβαστεί, το Μεσολόγγι. Και όπως είπες, δάσκαλε, εσύ που το είδες. Η οποία στάθηκε πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και βέβαια ο Τηλικράτης άρχισε να παίρνει μπρος από τον γκολ που σημειώθηκε από μια στατιστική φάση. Ναι. Γκολ που από πλάγιο ήταν και τα δύο τα πρώτα γκολ. Και τα έβαλε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο Κούσας, έμπειρος, κεντρικός αμυντικός, πολλά χρόνια παραστάσεων στην Super League. Είδες μερικές φορές ότι το πλάγιο παίζει σημαντικό ρόλο, διαδραματίζει μάλλον σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη ενός αγώνα. Αρκεί να μπει μπάλα στην περιοχή. Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Να έχει δύναμη ο παίχτης, έτσι, να πάει μπάλα μακριά, να έχει παίχτες οι οποίοι είναι πολύ καλοί στις κεφαλιές που λέμε, έτσι, κεφαλοποδοσφαιριστές. Λοιπόν, και για τον Κούσα αυτή η κατηγορία είναι παιχνιδάκι, πιστεύω εγώ. Μόνο τα πατήματά του να υπολογίσεις και το πώς θα πάρει τη θέση στην αντίπαλη περιοχή, καταλαβαίνεις ότι ως Κούσας και ως ποδοσφαιριστής πολύ έμπειρος, έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Παίζει μεγάλη διαφορά σε αυτές τις κατηγορίες η εμπειρία του ποδοσφαιριστή. Και η αξία βέβαια του ποδοσφαιριστή. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε εμείς στο γήπεδο της Λευκάδας να δούμε πώς η ομάδα του Γιάννη Νταλακούρα κέρδισε το Μεσολόγγι με σκορ 3-0 και φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Πολύ πέφτει στην εστία του Λέτσο. Ψιλοκρεμαστό δυνατό. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Και κλασική, πολύ καλή ευκαιρία. Συνεννοούν και δύο παίκτες. Γραμματικόπουλος, Συρτό, περνάει μπάλα από το τείχος, μπλοκάρει όμως ανενόχλητα ο Μανιάτης. Ο Φουνταλής. Πολύ επικίνδυνο σουτ. Αποκρούει με τις γροθιές του ο Λέτσο σε κόρνερ. Μανακίτσα στο πλάγιο, το ίδιο σκηνικό. Κούσας με το κεφάλι και γκολ! Η χρυσή αλλαγή του Γιάννη Νταλακούρα. Ο βετεράνος Γιώργος Κούσας λυτρώνει μέχρι στιγμή στον Τηλικράτη και ανοίγει το σκορ. 1-0 ο Τηλικράτης στο 30 λεπτό. Στο δεύτερο μέρος, 75 της αναμέτρησης. Δυνατό ξανά, μεταφέρει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Ελέγχει ο Γραμματικόπουλος, ο οποίος έχει τραβηχτεί. Σεντράρει ο Γραμματικόπουλος και γκολ. Δεύτερο, μέσα σε 2 λεπτά. Πάλι ξανά, ο ηγέτης της άμυνας, ο Γιώργος Κούσας, δίνει τέλος στην αγωνία των φιλάθλων, αλλά και των παιχτών του Τηλικράτη. 2-0 λοιπόν, ξανά με τον Γιώργο Κούσα, τη χρυσή αλλαγή του Γιάννη Νταλακούρα. Και να σημειώσουμε ότι ο παίκτης του Τηλικράτη όλη τη βδομάδα ήταν τραυματίας. Σχηματίζουν τείχος, μακριά η μπάλα, δυνατό σουτ, σκάει μπάλα, μπλοκάρει ο Λέτσο, επικίνδυνα όταν σκάσει μπάλα μπροστά σου, την μπλοκάρει και παίζει την μπάλα με τον Κούσα. Πρώτος στην μπάλα ο Φέτσης, γίνεται νικητής της μπάλας, κερδίζει και τώρα ετεπίδεση.
Τρεις παίκτες του Νικράτη με δύο του Μεσολογίου. Φέτσης, δεν έχει δυνάμεις. Πρέπει να δώσει την μπάλα, την κόβει τώρα. Τσοπανάς, στον Πετράκο. Πετράκος, δεν πρέπει να καθυστερήσει. Σουτάρει ο Πετράκος, αποκρούει ο τερματοφύλακας και έρχεται ο Τσοπανάς και τελειώνει οριστικά το παιχνίδι με το τρίτο γκολ του Τηλικράτη στο φινάλε της αναμέτρησης. Μπράβο. 3-0 λοιπόν στο φινάλε στο 21ο λεπτό. Δύο βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Η λήξη τελικά του αγώνα με 3 λεπτά καθυστερήσεων. Έτσι ήρθε, δάσκαλη νίκη. Θα πάμε σε μια άλλη ομάδα που έχει τη δική της ιστορία στην κατηγορία. Έχει να παίξει πολλά χρόνια σε παραπάνω κατηγορία, αλλά είναι πάντα εδώ, παρότι υπήρχε και μια χρονιά που δεν αγωνίστηκε ποτέ, πουθενά, για να γίνει Άρτας, για αυτήν την ομάδα μιλάμε. Ναι, η οποία βέβαια, κοίταξε να δεις, το χθεσινό αποτέλεσμα δεν είναι θετικό για την Άρτα. Ήθελε να πάρει την νίκη να τελειώσει για αυτή. Ναι. Αυτό εννοείς. Αυτό εννοώ, βέβαια. Έχει και τον αγώνα λιγότερο από τον Παναγενειακό, αλλά είναι εκτός έδρας. Με νίκη. Μα γι' αυτό λέω ότι κάπου, ας πούμε, πρέπει να ζοριστεί λίγο, ε. Ναι, πήγαινε στους 14 βαθμούς με νίκη. Ναι. Έμεινε τώρα, πρόσθεσε ένα, πήγε από τους 11 στους 12. Θα πάμε εμείς μέχρι την Άρτα για να δούμε πώς ήρθε αυτή η λευκή ισοπαλία ανάμεσα στην Αναγέννηση και τον κτηνοτροφικό Αστέρα Καλλιράχης. Γούλα τώρα εκεί να μαρκάρει. Θα περάσει κάθετη τώρα. Για να δούμε τον Ρούση που ελίσσεται στην περιοχή. Δίνει για τον Τσακνάκη. Θα γυρίσει ο ρεύτος. Θα κάνει και το σούτ. Αποκρούει ο Μίτσιος. Νέα κεφαλιά. Απόκρουση στο δοκάρι και διώχνει ο σχισμένος. Στο 25. Πολύ μεγάλη φάση για τους φιλοξενούμενους. Βγαίνει ο Μπόσγαρης πάνω στον Μπαλαδήμα, μέσα στην περιοχή είναι ο Χούσος, στα σεντράρια ο Μπαλαδήμας. Κεφαλιά του Χούσου, στα χέρια όμως του Βίδρα, στο 50ο λεπτό. Παραχώρησε το κόρνερ, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μάριος Χούσος. Με πάσα αυτός για τον Μπαλαδήμα, η σέντρα του Χούσο κόβει στο πρωτοδοκάρι ο Μπόσγαρης, σχισμένος δίπλα, δεν θα περάσει για τον Εκραμπή. Μπότσαρη, στο σούτα το Μπότσαρη, out! Στο 56. Κατεβαίνει αριστερά η κάθετη σωτήρια επέμβαση και από το σχισμένο. Δεν πέρασε για τον Φουρλατάρα. Σάλα. Σάλα παραμένει μπροστά του Τσελάς. Συνεχίζει να έχει την κατοχή την μπάλα του Σάλα. Θα ψάξει ένα σουτ. Χλιαρό το σουτ όμως από τον εξτρέμ της ομάδας των Γρεβενών. Χούσος. Θα τσιμπήσει την μπάλα. Θα κόψει ο Κοτσούλας. Και ο Σάλα τώρα που έχει έρθει δεξιά. Θα δώσει για τον Κοτσούλα που έχει ανέβει από τα δεξιά. Θα βγάλει ένα σέντρα όμως θα κοπεί. Μέσα στην περιοχή ο Σάλα. Αυτός για τον Κοτσούλα. Χαμηλή σέντρα. Βάζει εκεί το πόδι το επικίνδυνα ο Τσελά. Ευτυχώς η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Μίτσιου. Θα παίξει με τον Γούλα. Είναι σέντρα εκεί. Στο πόδι δοκάρι. Η κεφαλιά ψαράκι από τον Κολιό. Απέκρουσε όμως ο Βίδρα. Χούσος ένα σουτ με κόντρα εκεί. Με το ένα χέρι ο Βίδρα. Ο Βίδρας απομακρύνει. Να λοιπόν που ο Βίδρας. Μια σέντα το Χούσο εκεί που είναι ο Κολιός. Θα στο πάρει αυτός με το στήθος. Δίνει για τον Βλάχο. Θα κοπεί όμως ο Βλάχος. Ξανά Κολιός. Για τον Χούσο. Θα δοκιμάσει το πόδι του Χούσος. Τσουτάρει ο Χούσος. Άω την μπάλα όμως. Από τον Μάριο Χούσο. Σημείο βρίσκεται ο Τσελά. Αυτός για τον Κολιό. Δεν θα καταφέρει να γυρίσει ωραία. Αυτός όμως πάνω στο Σιδρόπουλο. Το σούτο Σιδρόπουλο στα χέρια του Βίδρα. Χλιαρό σούτο το Σιδρόπουλο από το ημικύκλιο εκεί της μεγάλης περιοχής στο 83. Σάλα. Θα περάσει από τον Χούσο. Θα δώσει για τον Λίτσα και υποκάθεται πάλι για τον Κοτσούλα. Αυτός για τον κέριο επέμβαση από τον Γούλα που γύρισε τη φάση. Η κάθετη λοιπόν πέρασε για τον Κοτσούλα τα δεξιά, αυτός την παράλληλη σέντρα για τον Ματούλα όμως σωστό τάκλιν από τον Γούλα. Και τώρα ξανά ο Ματούλας. Το σούτ του Ματούλα θα μπλοκάρει όμως ο Μίτσιος.
Πάντως τον αντικαθιστά μετά από 40 λεπτά παιχνιδιού περίπου ο κότς του. Τελείο που μπορούν να σκεφτεί. Βλέπεις απίσω τον κολλιό στην αγκαλιά του Βίδρα. Βλάχο. Βλάχος. Θα σκάψει την μπάλα με το αριστερό μέσα στην περιοχή. Θα περάσει από όλους. Κολλιός. Από πλάκα θέση το σούτ πάνω από την εστία του Βίδρα. Στο 89. Σιδηρόπουλος με το κεφάλι. Στεριόπουλος. Έχει πέσει, έχει κερδίσει την μπάλα ο Κολλιός. Έχει δώσει φάουλ όμως. Ο Λάισμαν έχει σηκώσει τη σημαία για φάουλ. Ενώ έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Είδε, δάσκαλε. Ναι. Και είπε πριν ότι η νίκη του Αβραγικού άλλαξε κατά πολύ. Βέβαια. Δύο φορές το έκανε ο Αβραγικός. Μία κέρδισε τον Αχέρο, αλλά έχασε μετά από την Κατσικά που την έβαλε στο παιχνίδι. Γιατί η Κατσικά είναι στο παιχνίδι. Έχει 8 πόντους, είναι στη 10η θέση του αγωνιστικού πίνακα. Και έχει τη δυνατότητα. Κάτι που δεν μας πολύ αρέσει εμάς. Ναι. Από την άποψη ότι η Κασιόπη παίζει τελευταίο παιχνίδι στην Κατσικά. Ναι, εννοείται. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει ή βαθμολογικά να σημαίνει αυτό το παιχνίδι. Η Κατσικά στην έδρα της αναστήθηκε και ο Γκούρας το έχει αυτό. Το έχει αυτό το πλεονέκτημα. Τον έχουμε ζήσει ως προπονητή. Είναι ένας προπονητής που ζει με πάθος τα παιχνίδια. Και μια που είπες για την Κατσικά, να δούμε το πρόγραμμά της. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Κατσικά έχει να παίξει αυτή την εβδομάδα, θα πάει να παίξει στη Θύελλα Μοναστηρακίου, η οποία στην ουσία έχει αποχαιρετήσει. Έχει τελειώσει. Λοιπόν, στη συνέχεια η Θύελλα Κατσικά έχει ένα δύσκολο παιχνίδι πολύ στην έδρα της, με το Τηλικράτη Λευκάδας. Αυτό είναι δύο πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και την πρώτη τελευταία αγωνιστική η ομάδα της Κατσικά θα παίξει στην Καστοριά με τον Μέγα Αλέξανδρο Καλυθέας. Που ο Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας έχει δύο παιχνίδια λιγότερα έως τώρα, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει τότε. Και την τελευταία αγωνιστική θα παίξει με την Κασιόπη. Άρα βλέπεις ότι να ξέρεις τον Τηλικράτη, τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι βατά για την ομάδα της Κατσικά. Να πάρει δηλαδή τρεις νίκες που άμα τις πάρει έχει πιθανότητες να. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό είναι. Τώρα θα πάμε εμείς στο παιχνίδι που έγινε ανάμεσα στην ομάδα της Σύλλας Μοναστηρακίου και τον Αβραγικό Λουτρού. Ένα γκολ του Ζωτάη ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά στο 68ο λεπτό και χάρισε τη νίκη του στον Αβραγικό Λουτρού, που και αυτός βρίσκεται πάνω από τη ζώνη του υποβασμού πλέον. Αν με τον Παναγρυγιακό να έχει δύο παιχνίδια λιγότερα. Σωστά. Έτσι. Σωστά μιλάς. Πάμε να δούμε το παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο αγώνα ανάμεσα στην Θύελλα Μοναστηρακίου και τον Αβρακικό. Ένα παιχνίδι, δάσκαλε, βλέπεις το γήπεδο, γιατί έκανε μια κουβέντα για το γήπεδο σήμερα. Και εδώ το γήπεδο βλέπουμε σε καλή κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι ο Αβρακικός στην επίθεση. Η Θύελλα ανακόπτει την πορεία της μπάλας και έρχεται εδώ με τον φόρο γεμάτο του Αβρακικού να απειλήσει τη Θύελλα Μοναστηρακίου. Δύο ομάδες που γνωρίζονται μεταξύ τους. Εδώ είναι πολύ καλή επέμβαση του κίπερ, του Αβρακικού, που έπεσε στη δεξιά του γωνία και απομάκρυνε. Εδώ είναι από δεξιά η Θύελλα, γίνεται η σέντρα και η μπάλα κατέληξε out. Εδώ μια κάθετη, κλέβουνε οι παιδούχοι την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ακόμη μια πολύ καλή απόκρουση. Βλέπουμε ότι η Θύελλα είχε μια πρωτοβουλία κινήσεων. Ναι, είχε. Εδώ πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα κατέληξε out.
από το σούτ που επιχείρησαν οι παίκτες της. Εδώ μια ατομική προσπάθεια μέσα στην περιοχή, στριφογυρίζει και η προσπάθεια δεν είχε σε κατάληξη, κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πάλι από αριστερά. Γυρνίζει μπάλα, κοντράρι, κόρνερ. Ακόμη μία προσπάθεια που ξεκινάει από το χώρο του κέντρου προς το αντίπαλο μισό του γηπέδου. Όλα από αριστερά, δάσκαλε, όμως βλέπεις, ε. Ναι. Και εδώ είναι το γκολ που πετυχαίνει ο Ζωτάη στο 68 λεπτό για την ομάδα του Αβρακικού. Αυτό που έψαχνε, δίκαια το πήρε. Ναι, είχε ευκαιρίες. Είχε καλύτερη παρουσία. Εντάξει, ευκαιρίες είχε. Μία στο δεύτερο μέρος ιδιαίτερα η ομάδα της... Το Αβρακικού. Το Αβρακικού ήταν πολύ πιο ενεργητική από την αντίπαλη ομάδα. Λοιπόν, αυτό ήταν και το γκολ που έκανε για τη διαφορά. Και η ομάδα του Λουτρού πήρε τους 3 βαθμούς και είναι στην 8η θέση, περιμένοντας την ομάδα του Παναγνιακού να σκοντάψει, να το πούμε έτσι απλά. Έχει δύο παιχνίδια αρκετά δύσκολα, ένα με την Άρτα εντός έδρας και ένα εδώ στην Κέρκυρα με τον ΦΑΜ. Ναι, αυτά είναι τα δύο παιχνίδια κρίσιμα. Βέβαια. Και νομίζω ότι έχει να παίξει και ο Παναγνιακός και άλλα παιχνίδια, και άλλο παιχνίδι δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, θα παιχτεί η κατηγορία. Έχει δρόμο ακόμα, έχει δρόμο. Έχει δρόμο. Ναι. Για τον υποβιβασμό έχει δρόμο. Ωραία. Αυτά έχουμε από το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα συνοπτικά. Τα έχουμε εξηγήσει όλα. Τηλικά της Λευκάδας Μεσολόγγι 3-0. Θύραμα Αστριακή Αυρακικός 0-1. Θύελλα Κατσικά Λευκήμη 0-0. Αναγέννηση Άτσα Κτηνοτροφικός 0-0. Κασιόπη Πρέβεζα 1-0. Και τα παιχνίδια που αναβλήθηκαν λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, ο ΦΑΜ Παναγενειακός και Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας Αχαίρων Καναλακίου. Αυτή είναι η αγωνιστική. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία, μπορούμε να τη δούμε. Ο Τηλικράτης είναι στην κορυφή με 21 βαθμούς, ακολουθεί η Λευκή με 20. Στην τρίτη θέση είναι ο Αχαίρων Καναλακίου με 19, που έχει 8 αγώνες, ένα λιγότερο δηλαδή. Στην τέταρτη θέση ο ΦΑΜ με 16 επίσης έχει 8 αγώνες. Και στην πέμπτη θέση ο Καλλιράχης, αυτός Καλλιράχης με 14 βαθμούς και αυτός έχει 8 αγώνες. Η Κασιόπη στην έκτη θέση με 13 βαθμούς. Η Αναγέννηση Άρτα στην 7η με 12 βαθμούς, αλλά 8 αγώνες. Στην 8η θέση ο Αβρακικός με 11 βαθμούς. Και πάμε στη ζώνη του υποβιβασμού τώρα. Είναι ο Παναγενειακός, ο οποίος έχει 9 βαθμούς, αλλά 7 αγώνες. 2 αγώνες λιγότερους. Η Θύελλα Κατσικά έχει 8, το Μεσολόγγι έχει 5, ο Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας έχει 5, αλλά και αυτός έχει 7 αγώνες, 2 αγώνες λιγότερους. Και η Θύελλα Μοναστηριακίου με την Πρέβεζα αποχαιρέτησαν την κατηγορία. Έχουν 4 βαθμούς. Πρέβεζα θα τη στοιχειώσει. Μην απορρίσεις αν την Τετάρτη δεν βάλει παιχνίδι η ΕΠΟ. Ναι. Πρέπει να βάλει, σου είπα αυτά. Τώρα, πρέπει να βάλει. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι με την Άρτα, την ομάδα της Πρέβεζας, θα τη στοιχειώσει τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ναι. Ήταν το αποτέλεσμα τέτοιο που ήταν νίκη και στην ουσία πήγε μείον 6. Και... Ίσως να αποδειχθεί σωτήριο για την Κερκυριακή ομάδα. Ναι. Για την Κασιόπη. Ναι. Λοιπόν, θα ήταν η Πρέβεζα, δηλαδή θα έχει 10 βαθμούς τώρα, αλλά δεν θα έχει 10 βαθμούς τώρα. Θα έχει την ψυχολογία με το μέρος της, γιατί είδαμε ότι είναι καλή ομάδα, είδαμε πόσες φάσεις βγάζει. Εγώ την έκανα περιγραφή και στο παιχνίδι με τον ΦΑΜ που στάθηκε καλά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα αυτό που έγινε με την Άρτα επηρεάστηκε και τόσο πολύ το ποδοσφαιρικό τμήμα στον ψυχολογικό τομέα που είχε και τις επιπτώσεις του στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, αυτά από το ποδόσφαιρο. Θα φύγουμε σιγά σιγά από την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Θα πάμε στο κλασικό αθλητισμό που ξεκίνησε σιγά σιγά. Και πρέπει να πούμε πριν φύγουμε από το ποδόσφαιρο ότι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας έχει εκλογές για τις 30 του μήνα. Ναι. 30 Ιουνίου. Ιουνίου, ναι. Ναι, 30 Ιουνίου. Λοιπόν, ενδιαφερόμενοι αρκετοί είναι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν για το καλό του κυριακού ποδοσφαίρου. Ενδιαφερόμενοι είναι. Ναι. Δεν έχω δει προγράμματα εγώ. Θα σου πούνε είναι πανδημία κορονοϊός, δεν προλάβαμε. Ναι. Προγράμματα δεν έχω δει. Ναι, τι να σου πω. Πολύ βουβές τις βλέπω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι ένα θέμα που εμείς ως εκπομπή δεν πολύ ασχολούμαστε.
Αν δούμε κάτι, βέβαια θα το πούμε. Μα δεν λέμε, όταν λέμε ότι είναι βουβές και δεν βλέπουν προγράμματα, εννοούμε γενικά, δεν εννοούμε τη μία παράταξη ή την άλλη παράταξη ή οποιοδήποτε άλλους, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ναι. Ναι. Ανακοινώθηκαν οι εκλογές, 30 του Ιούνιου. Ναι. Ωραία. Αυτά από το ποδόσφαιρο. Πάμε κλασικό αθλητισμό. Εκεί που ξεκίνησαν σιγά σιγά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είχαμε αγώνες στα Γιάννενα. Διασυλλογικούς αγώνες. Ναι. Και θα μιλήσουμε στη συνέχεια για αυτούς τους αγώνες και το πώς ήρθαν τα αποτελέσματα και μάλλον τι επιδόσεις έπιασαν οι αθλητές. Είμαστε έτοιμοι, Ανδρέα. Έχουμε τον κύριο Μόσχο. Ναι. Κύριε Μόσχο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, γεια σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Και η πανδημία του κορονοϊού πιστεύω ότι βοήθησε τους ανθρώπους να οργανωθούν καλύτερα, να δημιουργήσουν σχεδιασμούς και προγραμματισμούς, επειδή άκουσα την κουβέντα σας απάνω στο για το ποδόσφαιρο που δεν έχουν. Πιστεύω ότι και την ευκαιρία αυτή δεν ήθελα να παρέμβω, βέβαια, στην άποψή σας που συμφωνώ. Αλλά είχα μιλήσει με ένα μηχανικό και κάτι περιμέναμε να μας κάνει κάτι, μια μελέτη και για το σκέπασο του σταδίου. Και λέει, ξέρεις και τούτο και τα άλλα και τα υπόλοιπα. Του λέω, μα με συγχωρείτε, από ό,τι ξέρω, έχω μάθει στα γραφεία σας, βλέπετε περισσότερο τώρα οι υπάλληλοι. Μου λέει, έχετε δίκιο. Έτσι δεν είναι. Ο καθένας μπορεί στην πράξη να μην μπορεί να υλοποιήσει, αλλά με βάση το μυαλό του και τη διάθεσή του σχεδιάζει, προγραμματίζει, ούτως ώστε μόλις δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες, να υλοποιήσει αυτά τα οποία σκέφτηκε, σχεδιάζει και θα οργανώσει. Σωστά. Πώς πήγαν οι αγώνες, βοήθησε ο COVID ή σε αυτή την περίπτωση ο COVID δεν βοήθησε καθόλου? Όχι, όχι. Εμείς μπορούμε να πούμε, να μην είμαστε άδικοι απέναντι στην λειτουργία και το... Και ό,τι προσπαθεί γενικά η κοινωνία, δεν έχουμε μείνει πολύ πίσω σχετικά με το COVID, γιατί με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα έχουμε καταφέρει τουλάχιστον τα παιδιά του αγωνιστικού, τους αθλητές, αθλήτριες του αγωνιστικού αθλητισμού, να τους κρατάμε σε ένα προπονητικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, σύμφωνα με τους αγωνιστικούς στόχους που έχει καταφέρει η Ομοσπονδία να δημιουργήσει σε συνεργασία, βέβαια, της Γενικής Γραμματείας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το Υπουργείο Υγείας. Πιστεύω ότι πήγανε καλά οι κερκυραίοι αθλητές και που δείχνουν ότι δεν έχουν μόνο παρελθόν, αλλά έχουν και παρόν και φυσικά αφού έχουν παρόν θα έχουν και μέλλον σχετικά. Ήταν η κατηγορία κάτω των 16, παιδιά δηλαδή που γεννήθηκαν το 2006 και μικρότερα. Είχαμε τώρα βέβαια με βάση τα διασυλλογικά πρωταθλήματα θα βγουν οι λίστες που θα πάνε στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι θα προκριθούν αρκετά παιδιά από την Κέρκυρα και από τους συλλόγους που συμμετείχαν, δηλαδή το σύλλογο το δικό μας, το Γυμναστικό Σύλλογο Κέρκυρα, στο Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο, τον ΑΟ Κέρκυρας 2015. Αγωνίστηκαν και από τη Λευκύμη και από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Δεν είχε συμμετοχή δυστυχώς η Γυμναστική Ένωση την Αλίων, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ναι. Σε αυτή την κατηγορία παράδοτη γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια πάνω με τον Δημήτρη τον Δελιφώτη και τον Γεράσιμο τον... κόλλησε τώρα. Δεν πειράζει. Πάμε. Ναι, θα το θυμηθώ. Ναι. Το κριτικό, το Γεράσιμο το κριτικό. Ναι. Παλιό αθλητή του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου στα Σπριντ που τον είχε ο κύριος Κασιάλης. Συνοπτικά να σας πω ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος Κέρκυρας πήρε 4 πρώτες θέσεις, ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος πήρε 3 πρώτες θέσεις και αρκετές δεύτερες ήρθαν. Δύο από το Γυμναστικό Σύλλογο Κέρκυρας, 3 από το Κερκυραϊκό, 2 από τον Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας. Και έδειξε Γιώργο και Βίκη ότι αυτή η φουρνιά του 6, του 7 και του 8 έχουν προοπτική, πιστεύω, με κάποιες προϋποθέσεις και σίγουρα με τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών που ξέρω και σας ευχαριστούμε που κάνετε ένα τεράστιο αγώνα μαζί μας αρκετά χρόνια τώρα. Τουλάχιστον να βελτιωθούν οι συνθήκες, γιατί δεν είναι μόνο, άκουσα μια εκπομπή σήμερα το πρωί, δεν είναι παλαιότερων εποχών. Δυστυχώς, τις παλαιότερες εποχές είχαμε πολύ καλύτερες. Οι προϋποθέσεις, ναι, γιατί ήταν για την εποχή πιο σύγχρονες. Τώρα αλλάξαν τα δεδομένα.
Όχι μόνο Γιώργο μου για την εποχή, για να θυμηθούμε τη λειτουργία του αθλητικού κέντρου την περίοδο 83-84 με 90-92. Κύριε Νίκο, έχει γίνει ένα θέμα. Παρακαλώ. Ναι, έχει γίνει ένα θέμα με τις ώρες προπόνησης των ακαδημιών και των αγωνιστικών τμήματων. Μάλιστα. Εκεί συμπίπτουν. Ναι, άλλο ακαδημία, άλλο υποδομή, άλλο να μάθουμε τα βασικά, άλλο να προετοιμαστεί ο αθλητής να πάει στους αγώνες. Τι γίνεται εκεί? Απόλυτα σωστοί είσαστε στις εκτιμήσεις σας και στις κρίσεις σας. Εμείς σε επικοινωνία με τα σωματεία και με τη διοίκηση του αθλητικού κέντρου, που σε πολλά ζητήματα συμπίπτουν οι απόψεις μας, από σήμερα οι ακαδημίες θα λειτουργούν ξεχωριστά. Δηλαδή μέχρι 3 ώρα θα είναι το κοινό, 3 με 5 όποια ακαδημία θέλει θα δουλεύει, 5 με 7 θα είναι ο αγωνιστικός αθλητισμός και μετά τις 7 με 8 πάλι όποιο τμήμα θέλει δεν θα συμπίπτουν και δεν μπορεί να γίνει όπως γνωρίζετε, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τεχνικό κομμάτι των λειτουργίας. Δεν μπορεί ένα παιδάκι τώρα 5-6 χρονών, το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει την κίνησή του μέσα στο χώρο, να μπαίνει μέσα στα πόδια του σπρίντερ, του ρίπτη κτλ. Μετά από παρέμβαση προσωπική δική μου, αλλά και σε συνεννόηση και αποδοχή και των άλλων συλλόγων, διότι δεν υπήρχε αυτή η λειτουργία και το έχετε πει, δεν υπήρχε σε κανένα μέρος της Ελλάδος να γυμνάζεται ο αγωνιστικός αθλητισμός με το 6χρονο και το 7χρονο, από σήμερα θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθάει πάρα πολύ και τις ακαδημίες, το κάθε σωματείο σύμφωνα με τον προγραμματισμό του και με τις ανάγκες λειτουργίας αλλά και τη δυνατότητα παρέμβασης των προπονητών θα κάνει αυτό το ωράριο. 3 με 5, 4 με 5 όπως θέλει, 5 η ώρα δεν θα υπάρχει παιδί των ακαδημιών, 5 με 7 θα υπάρχει ο αγωνιστικός αθλητισμός, να μπορέσουν τα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται και για το επόμενο διασυλλογικό πρωτάθλημα που είναι στις 29 του μηνός, που είναι κάτω των 18, που εκεί πάλι υπάρχει μια φουρνιά καλών αθλητών, πιστεύουμε ότι θα διεκδικήσει και εκεί τις προκρίσεις. Και παράλληλα, και εν ώψη των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα και το γνωρίζετε και το έχετε κρίνει πάρα πολύ σωστά. Νίκο, θέλω να μου πεις, βάσει βέβαια και των αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουμε, συγκρινόμενοι με τις άλλες περιοχές εδώ στην Βορειοδυτική Ελλάδα. Είμαστε, όπως είπαστε παλαιότερα, που είχαμε την πρωτιά ή έχουμε πέσει? Υποχωρήσει. Είμαστε ουραγοί, για να πω την ποδοσφαιρική διάλεκτο. Είμαστε ουραγοί. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Σας μιλάω με ειλικρίνεια. Πριν το 2019 είχα δημοσιεύσει μια επιστολή που είχα αναφερθεί και το θεώρησαν ότι έκανα προεκλογική. Παραδέχτηκαν όλοι ότι ήταν έτσι όπως τα ανέφερα, αλλά ότι δεν έπρεπε πριν από τις εκλογές να το αναδείξω. Και τους είπα για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο? Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όποιος είναι στην αντιπολίτευση κάνει κριτική και λέει και λέει και λέει και λέει. Όταν αναλάβει τα ενία διαχείρισης, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας διοίκησης, πολιτικής εκπροσώπησης, δυστυχώς στην Κέρκυρα δεν γίνεται. Και σας το λέω το εξής. Διότι δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι έχουν και διάθεση. Εγώ έχω πολύ έτσι, καλή συναισθηματική σχέση μαζί τους, με όλους αυτούς. Με όλους τους φορείς συνεργαζόμαστε. Και προσωπικά, δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά. Όμως στην πράξη, Βίκη μου, Γιώργο μου, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά αυτού που σκέφτεται ο Κερκυραίος με αυτό που πράττει ο Κερκυραίος. Αυτό δεν γίνεται. Σας λέω, πάρτε, την άλλη φορά είχε είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Πατρέων, είναι ο Πετρόπουλος, όχι ο Κώστας, ο αδερφός του Κώστα, ξέχασα το μικρό του τώρα. Τον Ουρέγεφ. Ο αδερφός του Νουρέγεφ. Ναι. Στη Μεσίνη κάνανε ένα καινούριο στάδιο τώρα. Δεν γίνεται. Υπάρχει προγραμματισμός και λένε εδώ πέρα να. Και μπορεί να κολλήσουμε σε μια στατική μελέτη 1.500 ευρώ και να μην γίνει τίποτα. Νίκο, θα σε μεταφέρω αρκετά χρόνια πίσω, όπου είχε γίνει τότε στην Ομαρχία μια αθλητική επιτροπή για πρώτη Ακριβώς. φορά. Που είχαν μπει σε αυτήν την αθλητική επιτροπή άνθρωποι οι οποίοι εργαζόνταν, είχαν προσφέρει και είχαν κάνει πάρα πολλά για τον κερκυριακό αθλητισμό. Ήταν η πρώτη φορά. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι οι προτάσεις και οι μελέτες οι οποίες ήρθαν τότε για τον κερκυριακό αθλητισμό μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τις βάλανε στον καλάθι των αχρήστων. Γιατί το Ομαρχιακό Συμβούλιο ήθελε να κάνει κάποια
κάποιοι σύμβουλοι μικροέργα ή μικροεξυπηρετήσεις σωματείων και χάλασε αυτή η πρώτη φορά που είχε γίνει μια σωστή επιτροπή. Απόλυτα θυμήθηκα, Βίκη, αυτό που έγινε και πρέπει να σας πω ότι επί νομαρχίας Παγκράτη έγιναν τα τελευταία έργα στην Κέρκυρα. Η ανακατασκευή του γυμναστηρίου του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου που ήρθε ο Γιώργος Οφλωρίδης, ένας τεράστιος υφυπουργός αθλητισμού, αντικειμενικός δίκαιος με γνώση στον αθλητισμό και μέσα είδε το γυμναστήριο και δάκρυσε που ήταν στο Κερκυραϊκό, διότι άθιμο, σας θέπως ήταν χώμα. Να μην αναφέρω τι έβρισκες μέσα. Σύριγγες, προφυλακτικά, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Τότε αυτό λοιπόν ο άνθρωπος και του λέει τον νομάρχη ότι ξέρεις, αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει γρήγορα. Δεν επιτρέπεται να είναι σχολεία τόσα και να είναι αυτός ο χώρος. Με αποτέλεσμα, φτιάχνει την οικονομοτεχνική μελέτη ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, Άγιος, επαναλαμβάνω, Νικήτας Καραλής, στέρνει μέσα σε ένα μήνα την οικονομοτεχνική μελέτη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να δείτε πώς γίνονται οι συγκυρίες της ταχείας λειτουργίας και πρακτικής. Αμέσως ο κύριος Φλωρίδης έστειλε 95 εκατομμύρια δραχμές και έγινε. Σε τρεις μήνες ο κύριος Σεμίτης ο Πρωθυπουργός είχε αλλάξει τον κύριο Φλωρίδη γιατί είχε πάει κόντρα στην παράγκα των Μητροπουλέων και τα υπόλοιπα, επειδή γνωρίζεται από ποδόσφαιρο. Και συμπτωματικά έγινε λοιπόν το γυμναστήριο στην πόλη. Και έγινε και η ανακατασκευή, αν θυμόσαστε, με του Χλωτάπητα στο στάδιο και η αναγόμωση του Ταρτάν. Το 2000 ήταν, το 2000-2001. Έκτοτε δεν έχει γίνει ένα σημαντικό έργο στην Κέρκυρα. Αυτό ήταν για το Στίβο, βέβαια, γιατί πρέπει να πούμε ότι προηγουμένως θυμάσαι Νίκο, επί Νικολαίδη υφυπουργού αθλητισμού είχαν δοθεί και κάποια χρήματα. Γενικού γραμματέα αθλητισμού για να γίνει το σκέπαστρο κάτω την περίοδο του 89 ήταν αυτό που έκανα θυμάσαι. Τα οποία τα χάσαμε. Νομίζω ήσουν στη διοίκηση. Ναι, γιατί μετά έγινε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, υπήρχαν οικονομικά προβλήματα και ο κωδικός των χρημάτων αυτών μεταφέρθηκε σε άλλα διασπαστικά, αναγκαία έργα βέβαια δεν λέω, αλλά δεν πήγε εκεί που έστειλε τα χρήματα ο άνθρωπος. Να θυμίσουμε για τη γυμναστική λόγω Γεωργάτου που είχαν γίνει μελέτες και μελέτες για να γίνει για ένα κλειστό γυμναστήριο και αυτό δεν πήγε πουθενά. Δηλαδή έχουμε τεράστια ευθύνη, Νίκο, σαν πολιτεία της Κερκυρίας. Φυσικά δεν υπάρχει διάθεση των Κερκυραίων εθελοντικής προσφοράς. Θέλω να το καταλάβουν όλοι πλέον οι Κερκυραίοι. Τα λόγια τα παρηγορητικά και τα συναισθηματικά είναι λόγια. Η πράξη είναι απέχει μεγάλη, απέχει πάρα πολύ από το συναισθηματικό και μέρος. Παραδέχονται όλοι αυτά και θα πώς θα υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Νίκο, θα τα πούμε αυτά σε μια εκπομπή που να έχουμε πολύ χρόνο, γιατί είναι πράγματα που πρέπει να ακουστούν, να χιλιοακουστούμε για μία ακόμη φορά, αλλά πρέπει να τα πούμε. Ωραία. Είναι κρίμα για όλο τον κερκυριακό αθλητισμό, όχι μόνο για το Στίβο, αλλά και για τα άλλα αθλήματα και για τις αθλοπαιδίες και τα υπόλοιπα. Πραγματικά είναι κρίμα. Αξίζουν όλα τα παιδιά και η Κέρκυρα μια καλύτερη αντιμετώπιση. Να είσαι καλά, κύριε Νίκο. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, Νίκο μου. Και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Αλήθειες. Που βέβαια όταν ακούγονται ιδιαίτερα από ανθρώπους που έχουν προσφέρει τόσα πολλά στον κερκυριακό αθλητισμό, πρέπει να ακούγονται. Λοιπόν, το μόνο που θα κρατήσω ως θετικό στοιχείο από αυτά που είπε ο κύριος Νίκος είναι ότι υπάρχει μέλλον. Και αυτά τα παιδιά που έρχονται, 2006 κτλ., είναι ελπιδοφόρα για μεγαλύτερες διακρίσεις. Υπάρχει μέλλον, αλλά για μένα είναι κρατάω αυτό που είπε ο Νίκος. Υπάρχει μέλλον, μεν, αλλά είμαστε ουραγοί. Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο τώρα ο οποίος έχει μέλλον στην προπονητική. Έχει επιλέξει βέβαια να ασχοληθεί με πολλά αθλήματα, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για τον Στίβο. Και έχει και ταξίδι να πάει μέχρι τον Παπελμουσιακό στάδιο της Πάτρας, στο Παναγενείο Πρωτάθλημα. Είναι ο Φίλιππος ο Τάντης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Φίλιππε. Καλησπέρα, Φίλιππε. Γεια σας, καλησπέρα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι έχει οικογενειακό ιστορικό. Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Έτσι? Ναι. Τι γίνεται? Καλά, είμαστε. Καταρχήν, χρόνια πολλά έχεις τα γενέθλιά σου είδα σήμερα. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Για πάμε, τι κάνουμε. Καλά, είμαστε το Σπύρο τον Τουραχάνη. Πάμε στο πρώτο Grand Prix, το φετινό πρώτο Grand Prix που γίνεται στην Ελλάδα, τα Τοφάλια. Ο οποίος έχει κάνει ήδη μια επιτυχία φέτος, έτσι.
Ναι, εντάξει, έτρεξε για συλλογικό από το άλλο μαντρό. Στα Γιάννενα, πήρε την πρώτη θέση. Mm. Βέβαια έκανε φέτος ρεκόρ του, δηλαδή ένα 54-18, αλλά μπορεί πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερο χρόνο. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ευελπιστούμε στην Πάτρα να κάνει πολύ καλό χρόνο. Δεν ξέρω τι αντιπάλους θα έχει, ναι. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή από ό,τι ξέρετε στο ΣΕΓΑΣ, ναι. Και θέλω να πιστεύω ότι... Όχι, δεν υπάρχουν στο ΣΕΓΑΣ, δεν υπάρχουν διαθέσιμα προς χρήση. Γιατί το ΣΕΓΑΣ έχει πάντα πολλά λεφτά. Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ναι. Και δεν ξέρω, ας πούμε, τι θα κατεβούν, δηλαδή τι αντίπαλους θα έχει. Ευελπιστώ ότι επειδή είναι το πρώτο Grand Prix θα έρθουν 3-4 καλά ονόματα, έτσι, άντρες, έτσι, μεγάλες ηλικίες, ενώ οι καλύτεροι Έλληνες, για να μπορέσουν έτσι, να τον βοηθήσουν, να τον τραβήξουν, να κάνει καλό χρόνο. Φίλιππε, είπες πριν για επιδόσεις και τα λοιπά και για χρόνους. Πιστεύεις ότι όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας που δεν ήταν και η καλύτερη προετοιμασία, γιατί δεν υπήρχαν και οι χώροι, θα παίξει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις επιδόσεις των αθλητών? Κοιτάξτε, γενικά μπορεί να παίξει, ειδικά για τον Σπύρο, ναι. Τον Ραχάνη, έχει πολύ μεγάλη προσπάθεια το παιδί. Ναι. Δεν έχει χάσει, μπορεί να πω, προπονήσεις. Ναι. Δεν μου επιτρέπεται να πω και άλλα πράγματα τα οποία, ναι, δεν είναι και είναι σε ετοιμότητα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και επειδή είναι και τρίτη ηλικίου φέτος και είναι καλός μαθητής και δίνει, ναι, και πανελλήνιες, έχει κάνει τρομερή προσπάθεια. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή. Και ευελπιστώ ότι θα πάμε πολύ καλά στους αγώνες. Θα κυνηγήσουμε ένα-δύο αγώνες πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Γιατί ο στόχος μας ο φετινός είναι να τρέξει ο Βαλκανικός Αγώνες Φίβων στην Κωνσταντινούπολη. Και αν τα καταφέρουμε, να πιάσει και το όριο να πάει πανευρωπαϊκός. Ωραία. Πάει 20 μιλάμε. Ιδιαίτερο σημαντικό αυτό, βέβαια. Γενικά, ναι, ο σύλλογος πάει καλά. Πήγε καλά στο διασυλλογικό πρωτάθλημα εχθές. Πήγε καλά. Τα παιδιά αυτά είναι πιο μικρά. Εμείς έχουμε μια θεωρία, αν θέλετε, λίγο διαφορετική. Ναι. Δεν κάνουν πολύ προπονήσεις τα παιδιά στα μικρά. Σιγά-σιγά-σιγά μετά από κάπα 18 και πάνω να δείξουν το ταλέντο τους. Τι εννοείς 18 και πάνω? Από ΚΑΠΑ 18, δηλαδή από κατηγορία... ΚΑΠΑ 8 ή 18, δεν άκουσα. ΚΑΠΑ 18. 18. ΚΑΠΑ 18. Σαν, ναι, μεγάλα μου φαίνονται, ΚΑΠΑ 18. Κοίταξε, όταν λέμε ΚΑΠΑ 18 είναι under 18, δηλαδή τα παιδιά είναι 16-17 χρονών ηλικιακά. Ναι. Αυτά τα παιδιά τώρα που κυρίως στους αγώνες εδώ ήταν under 16, ήταν 14-15 χρονών. Ναι. Γενικά πάντως πήγαμε καλά. Ευελπιστούμε στο μέλλον να πάμε καλύτερα. Ωραία. Να το ευχηθούμε. Να πάμε όλα καλά, Φιλιππέ. Να σε ευχαριστήσουμε, Φιλιππέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από το τμήμα Στίβου Τάου Κέρκυρα. Και επειδή μας πήρε και η ώρα, κάπου πρέπει να κλείσουμε. Να κλείσουμε. Ευχάριστο, βέβαια, να ακούς ανθρώπους που μετέχουν σε αυτούς τους αγώνες, που κουράζονται για αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά, να έχουν επιδόσεις και επιτυχίες. Και βέβαια να ευχηθούμε, Γιώργο, να εισακουστούμε και εμείς, όπως μας λένε και οι προπονητές, ναι, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ στην Κέρκυρα. Λοιπόν, θα κάνουμε και μια εκπομπή την Παρασκευή με τον κλασικό αθλητισμό, θα το επιδιώξουμε, για να έχει και ο κόσμος μετά COVID εποχή ή μάλλον εμέσω COVID, εμέσω πανδημία, το πώς όλα αυτά τα παιδιά βρίσκουν τον τρόπο, τον χρόνο, τις εγκαταστάσεις να προπονηθούν για να μην παρατήσουν τον αθλητισμό. Γιατί το μεγάλο στοίχημα, πιστεύω, είναι τον ανθρώπο που ασχολούνται με τον αθλητισμό, τον προπονητό, δηλαδή τον εκπαιδευτικό, τον παιδαγωγό κλπ, να μην σταματήσει το παιδί. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όταν στέλνουν κάποιες επιστολές στο Κερκυριακό κανάλι για αθλητισμό, να γράφουν πάνω για το αθλητικό τμήμα, για την αθλητική ατζέντα. Ναι. Ή να μας παίρνουν ένα τηλέφωνο, για να μπορούμε κι εμείς να γνωρίζουμε τις επιθυμίες τους ή τις προτάσεις τους και για να μπορούμε να τις προβάλλουμε. Ή στο mail της εκπομπής, ή πλέον είναι και εύκολο μέσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα messenger ή ένα viber, όλα μπορούν να έρθουν. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα έχετε. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.